Λοιπόν, είμαστε στο Winners Quarters, το τελευταίο, στη Σπάκι εναντίον Άντι. Να δούμε αν θα μπορέσει να φέρει κάτι ο Άντι σε αυτό το δύσκολο έργο που έχει φτάσει τώρα. Ο Mr. Spark, ο Mr. Spank, εκτός από ότι είναι πολύ καλός στο offline και στο online, πάρα πολύ έμπειρος. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε τον Άντι να έχει βάλει σχεδόν 100 damage. Να δούμε, θα κάνει την ανατροπή. Το Smash δεν βρίσκει στόχο. Ίσα που τη γλιτώνει και άλλα ευκαιρία. Τώρα για ένα ωραίο κόμπο, γύρω στο 40 damage έβαλε με key fire αυτό. Δεν έχει recovery. Για να δούμε, θα γυρίσει από εκεί κάτω. Φανταστικά, έκανε την επαναφορά πάρα πολύ ωραία. Ο Άντι δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί αυτό το λάθος και το backthrow πάρα πολύ γρήγορα θα κλείσει το stock. Το DI νομίζω ήταν τελείως λάθος. Ό,τι φαίνεται το forward throw δεν είναι αρκετό, αλλά δεν έχει air dodge. Να δούμε αν θα το εκμεταλλευτεί αυτό κάπως. Άλλη μια ευκαιρία για Edgeguard. 170, χαμηλά. Αναρωτιέμαι και αν μπορούσε κάπως να το κάνει, αλλά εντάξει, δεν χρειάζεται να κάνει κάτι παραπάνω από ένα throw. Και 1-1 τα stocks με 0 damage. Παραμένει το μικρό προβάδισμα του Άντι. Παίζει και στην ψυχολογία αυτό, η αλήθεια είναι. Θα έρχεται μέσα. Οπ. Περίεργα πράγματα εκεί, αλλά ίσως παίζει ρόλο το online εδώ. Το massing κάνουν οι παίκτες. Πάλι το παιχνίδι στα ίσα και ο Άντι στον αέρα. 100% το Spanky και ευκαιρία για Edgeguard. Ωραίος εκεί με τον AR. Δεν θα προλάβει το side B. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει την πίεση. Πολύ μακριά. Ο λάθος recovery εκεί δεν μπορούσε να επιστρέψει και χάνει το stock. Πολύ μεγάλο κρίμα αυτό για τον Άντι. Θα πήγαινε τόσο καλά. Και με αυτό το jump lock. Α, δεν το τελείωσε κιόλας εκεί ο... Εντάξει. Μια ατυχία στον έναν και μια λίγο μικρότερη ατυχία στο Spanky τουλάχιστον. Κάπως το έφερε στα ίσα το παιχνίδι. Τα ίσα, εντάξει. 78% πίσω είναι. Βγάλει το PK Thunder. Ο Άντι πλέον είναι σε backthrow percent. Πολύ χαμηλά πώς γυρίζει εκεί πέρα, κανείς δεν ξέρει. Ω, ευκαιρία, αλλά λάθος το κρατάει. Τα bullet art για κάποιο λόγο τα κρατάει πάρα πολύ και... Ωραία πως την έχει γλιτώσει. Τελευταίο χτύπημα και το forward tilt παραλίγο. Θέλει πάρα πολύ προσοχή τώρα γιατί μπορεί να σκοτώνει με οτιδήποτε. Εντάξει, backthrow ήταν το αναμενόμενο εκεί, safe. Και δύσκολη παγιώντας αυτό, όσο περνάει το παιχνίδι είναι αντίον της το... τα πράγματα. Και έτσι ένα 0 για τον Spanky. Πάρα πολύ καλό όμως για τον Άντι. Για να δούμε πώς θα πάει. Για να δούμε λοιπόν. Δεύτερο παιχνίδι. Στο counterpick του Άντι. Νομίζω. Down and City βλέπω. Για να δούμε. Πάλι ξεκινάει πάρα πολύ δυνατά εκεί ο Άντι. Αναρωτιέμαι αυτό υπό άλλες συνθήκες θα έπαιρνε και στόκ εκεί ψηλά. Αλλά εντάξει, 50 damage είναι αυτό. Φανταστικό anti-air παιχνίδι είμαι με το AB. Υπομονετικό στο Spanky, τεράστιο εκεί το air dodge. Του δίνει το jump που δεν έχει ουσιαστικά με το AB του. Για να δούμε. Έχουμε και άλλο upset. Είχαμε ήδη πριν ένα, ο Γιάννης έχασε από τον Ραξάμους 2-1, κάνω λάθος. Δεν το είδαμε αυτό δυστυχώς. Πίσω στο παιχνίδι, Spanky 120, αλλά και ο Άντι με 90 δεν είναι πολύ πίσω. Παθεί να κλείσει το στόκο Άντι, να δούμε αν θα το κάνει με το forward throw. Ναι! Τσακ,
Φαίνεται να κατέχει τα βασικά κόμπους. Πολύ σημαντικό για ένα χαρακτήρα που βασίζεται σε αυτά. Οπ, οπα και από την άλλη άκρη δεν θα είναι αρκετό ακόμα να κλείσει στόκ. Μάντι πιέζει, αλλά το νέαρ το έρτο θα το σώσει. Άλλο ένα βάκεα θα πάρει το στόκ, 69.9%. Δεν ξέρω αν είναι η ιδέα μου, αλλά πρέπει να το παίζει καλύτερα online ο Άντι αντί offline. Δεν ξέρω όμως έτσι. Δεν έχει stage fright που λέω. Το ματιάσουμε όμως. 40% τα ποσοστά. Ο Mr. Spanky σε σχετικά πλεονεκτικό θέση στο stage. Και μας άει ο Άντι, βάζει 30 damage. Θα δούμε την προσγείωση όμως τώρα, είναι επικίνδυνο εκεί. Το up smash στείλει ψηλά. Εκεί το witch time. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι όμως. Ίσως απλά γλιτώνει το hit. But within βοήθησε και τόσο. Παραλίγο το back air. Ευτυχώς ήταν ένα tilt που τελικά βρήκε στόχο. Εκεί θέλει attack, όχι, πώς τη γλίτωσε εκεί, αλλά το forward, το back throw από την άλλη. Αφού τον βλέπεις, κάνει ένα attack, έχει invisibility. Θέλει προσοχή αυτό. Να δούμε αν θα πάρει το stock τουλάχιστον, γιατί όσο είναι ακόμα νωρίς, θα έχει ελπίδες. Οπ, λάθος εκεί ο Spanky, κάτι με το upbeat του, δεν ξέρω τι έκανε, αλλά ξεχάστηκε και δεν βιάστηκε προφανώς. Είναι ένα stocks. Να ο αντιπάλι, 25 damage, 38, πολύ ωραίο τα attack. Κρατάει την απόστασή του αλκή. Προσπαθεί να χωθεί λίγο ο Mr. Spanky. Παίρνει τώρα από παραλίγο και όμως το έρθος προς τα κάτω. Δεν θα καταφέρει να κάνει recovery, ναι. Κρίμα, κρίμα. Πάλι με ένα burst εκεί. Ο Mr. Spanky θα πάρει το stock και έτσι 2-0. Λίγο άδοξα θα λέγαμε, αλλά πάντως με πολλές αξιώσεις έπαιξε ο Άντι.